προσών θέλημα την πιστευθήσαν αυτής αρχήν οικονομήσε. Ένδυσον αυτούς δύναμην εξύψους, χάρισε αυτής μακρότητα ημερών, δώσ' εν τες χερσήν αυτών σκύπτρων σωτηρίας, ανάτηλον εν τες ημέρες αυτών δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, περίφραξον αυτούς η πανοπλία του Αγίου Σου Πνεύματος. Χάρισε αυτής προσλαμβάνεστε αλλήλους εν αγάπη, ένσπυρον εν την καρδία αυτών την προς τους πολίτας συμπάθειαν πάσαν εργασίαν της δεωμένης επιδεικνυμένους, τον δήμον εν σοφροσύνη και ειρήνη διάγειν ευδόκισον, πάσαν ευθυνίαν των από της γης αγαθών και επί της αρχής αυτών δωρούμενους υπέρ του λαού σου. Είναι εν τη γαλήνη αυτών ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν εν πάση ευσεβία και σενότητη. Ότι αγαθός. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ολιγινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμη του Τιμίκαιος οποίου σταυρού προστασίες του Τιμήνα Πουρανίων δυνάμενα σωμάτων οικεσίες του Μιοδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκήσεων Αμψάντων, των Αγίων Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τιμηθούντος του Θαυματουργού του Προστάτου και Πολιούχου ημών και των Αγίων Αλεξάνδρου και των Συναυτό, όν και τιμήνευτερούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ορκίζομαι, να είμαι πιστός στην πατρίδα, να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο σύνταγμα και τους νόμους, να υπακούω στο σύνταγμα και τους νόμους, και να εκπληρώνω, και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου, τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ορίζεται για αυτή την τελετή σήμερα. Βρισκόμαστε εδώ όλοι οι πατέρες, οι άρχοντες μας, οι εκλεκτοί και ο νέος δήμαρχος με το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να επικαλεστούμε τη βοήθεια του Θεού και να δώσουμε υποσχέσεις ότι θα αναλώσουμε τον εαυτό μας προς χάριν του συνόλου. Σήμερα βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μολεβασίας και Σπάρτης κύριον κύριον Ευστάθιον, ο οποίος κατά το πρόγραμμα θα ήταν εδώ σήμερα και όσοι έχετε πάρει πρόσκληση θα το είδατε, αλλά μία υποχρέωση την οποία δεν μπορούσε να υπερβεί και ήταν συγκεκριμένα η ορκομοσία του νέου Περιφερειάρχη στην Τρίπολη, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου κυρίου Ιερονύμου και των άλλων Μητροπολιτών της Πελοποννήσου. Επομένως η παρουσία του ήτο επιβεβλημένη και δεν μπορούσε να μην παρευρεθεί μαζί με όλους τους άλλους Μητροπολίτες. Μεταφέρω όμως τις εγκάρδιες ευχές του και την αγάπη του μαζί με τις ευχές όλων των πατέρων οι οποίοι περισσότεροι καταγόμαστε από αυτό το νησί και στην κυριολεξία όχι το αγαπάμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση το λατρεύουμε. Και επειδή και ο νέος δήμαρχος το λατρεύει το νησί και το αγαπάει και όλοι οι εκλεγμένοι έχουν δείξει αυτά τα αισθήματα, τους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πραγματοποιήσουν ό,τι έχουν σχεδιάσει και με τη βοήθεια του Θεού αλλά και όλων ημών όσοι μπορούμε να συνδράμουμε να επιτελέσουν το καθήκον και το έργο τους και τελειώνοντας αυτή η τετραετία να έχουν να απολογηθούν μια καλή απολογία και μια καλή ομολογία έναντι του λαού. Να ζήσετε, να είσαι άξιος Δήμαρχε, μέσα από την καρδιά μου. Μέσα από την καρδιά μου. Η εργατικότητά σου είναι μοναδική και είναι το καλύτερο όπλο που έχεις μαζί με τους εκλεκτούς συμβούλους, ούτως ώστε πραγματικά να εκμεταλλευτούμε αυτή την τετραετία και να πενταετία ουσιαστικά και εδώ τον κύριο Υπουργό τον δεσμεύουμε όλοι μας και τον ευχαριστούμε που είναι εδώ. Τον δεσμεύουμε και το ξέρουμε ότι το αγαπάει το νησί και εμείς τον αγαπάμε. Θα συνδράμει κι αυτός
ούτως ώστε το νέο Συμβούλιο να έχει έναν ισχυρό σύμμαχο. Όλους σας ευχαριστούμε και για όλους εύχομαι το καλύτερο. Να είστε καλά. Κάντε λίγα για να πάρουμε δύο πλάνα. Πανοσυρλογιώτατε, σεβάσιμοι ιερείς, κύριε Υπουργέ, κύριε Ταξίαρχε Διευθυντής Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνία, κύριε Επιμηραγό, Διοικητή Πυροσβεστικής Μολάου, κύριε εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, σήμερα πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία της νέας Δημοτικής Αρχής. Η ορκομοσία δεν είναι απλά σημαντική για τον τόπο, είναι ιερή. Είναι μοναδική για όλους μας και για τον καθέναν ξεχωριστά. Πάνω απ' όλα όμως, είναι η στιγμή της ευθύνης και του όρκου. Είναι αφετηρία του νέου ξεκινήματος και της ελπίδας. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του Δήμου Ελαφωνήσου, οι συνεργάτες μου και εγώ θα σταθούμε με μεγάλη προσοχή ενώπιον των προβλημάτων που ταλανίζουν το Δήμο μας. Αυτά τα προβλήματα καλούμαστε να μετατρέψουμε σε προοπτική και ελπίδα. Διανύουμε μία περίοδο κρίσης, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο αξιών. Η κρίση όμως αυτή δεν αποτελεί άδοθη και φυσικασμό για κανέναν από εμάς. Ζούμε σε ένα τόπο ευλογημένο, σε ένα τόπο που καλούμαστε να αναδείξουμε. Να αναδείξουμε το πολιτιστικό και τουριστικό μας κεφάλαιο. Θα στηρίξουμε τις προοπτικές ανάπτυξης του τόπου. Θα υλοποιήσουμε μεγάλα έργα και υποδομές οικονομικής και κοινωνικής σημασίας. Θα απλώσουμε ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας σε όλους αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Οι συνεργάτες μου και εγώ θα εργαστούμε με σχέδιο, πρόγραμμα, θέληση, πνεύμα, δερματικότητας και ευθύνης. Ως Δήμαρχος Ελαφωνήσου θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους δημότες, όλους εσάς που μας δώσατε την ευκαιρία να ολοποιήσουμε το κοινό μας όραμα για τον τόπο. Να ευχαριστήσω εσάς, κύριε Υπουργέ, που βρίσκεται σήμερα εδώ. Στέκεστε δίπλα μας και μας θυμάται με την παρουσία σας αυτή την ιερή στιγμή. Και ελπίζουμε του χρόνου να έρθετε στο νησί μας για να εγκαινιάσετε το Κέντρο Υγείας Ελαφωνήσου, τη μονάδα υγείας που οφείλουν να αποκτήσουν οι δημότες του 5ου Δήμου της Λακωνίας του Δήμου Ελαφωνήσου. Και θέλω να σας ευχαριστήσω που εντός των ημερών θα έρθει το ασθενοφόρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πανοσυρλογιώτατο Αρχιμαντρίτη Πατέρα Θεόκλητο, το δικό μας ελαφωνησιώτη πατέρα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ενημερώσω τους δημότες μας ότι ο Μητροπολίτης κύριος Εστάθιος είχε δεσμευτεί να τελέσει ο ίδιος την ορκομοσία και γι' αυτό το λόγο ορίστηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Η παρουσία όμως του πατέρα Θεόκλητου είναι για μας πολύ σημαντική αλλά και συμβολική, αφού ως Ελαφωνησιώτης όρκησε ο ίδιος τη νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Ελαφωνήσου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους που δεν εκλέχτηκαν, αλλά πιστεύω ότι θα σταθούν δίπλα μας σε όλη τη θητεία και θα βοηθήσουν στο δύσκολο έργο μας. Επίσης, να συγχαρώ όλους τους δημοτικούς συμβούλους και των δύο παρατάξεων, ελπίζοντας σε μια γόνιμη συνεργασία για το καλό του τόπου. Δεν θα παραλείψω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους συγγενείς και τους φίλους για την αγάπη και τη στήριξή τους. Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που μας θυμήσατε σήμερα με την παρουσία σας και γίνατε σύμμαχοι στο νέο αυτό ξεκίνημα. Με το πρόγραμμά μας, με τη σκληρή δουλειά, με συνέπεια και σεβασμό στις αρχές μας,
οι συνεργάτες μου και εγώ δεσμευόμαστε αυτή την ιερή στιγμή ότι θα τιμήσουμε την ψήφο των δημοτών μας και θα ξαναβάλουμε την ελαφρώνηση σε τροχιά ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε να επιμείνω. Καλημέρα σας. Πανοσιολογιότατε Πατέρα Θεόκλητε, Αγίοι Πατέρες, κύριε Δήμαρχοι, κύριε Δημοτικοί Σύμβουλοι, φίλες και φίλοι, κύριε Διοικητά της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Λακωνίας, κύριε Διοικητά της Πυροσβεστικής Λακωνίας, σήμερα είμαι εδώ για έναν σκοπό, να εκπροσωπήσω την κυβέρνηση των Αντώνη Σαμαρά, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, αλλά να πω και δύο θερμά λόγια για τον φίλο μου, τον Δήμαρχο Ελαφωνήσου, τον Πάπη Τολιάρο. Και για όλους εσάς βέβαια. Okay. Θέλω να πω λακωνικά δύο πράγματα. Όταν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες στη Σφακτηρία ήταν πιθανοί εχμάλωτοι των Αθηναίων, έστειλαν έναν πολλούς και άλλους και άλλους στη Σπάρτη να πάρουν την εντολή των εφόρων τι πρέπει να κάνουν. Οι εφόροι λοιπόν τους απάντησαν, επειδή υπήρχε το τάνι επιτάς, ότι οι νικητές είναι νεκροί, τους είπαν ότι κάντε ό,τι επιτρέπει η αξιοπρέπειά σας. Δήμαρχε, εγώ ήρθα να σου πω σήμερα εδώ ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να προστατεύεις την αξιοπρέπεια των πολιτών που τόσο αγαπάς και αυτοί σε στήριξαν και σε έχουν κάνει δήμαρχο για 5 χρόνια. Αλλά και εσύ, Δήμαρχέ μου, μέσα σε αυτό, να προστατεύεις τη δικιά σου αξιοπρέπεια. Θα πρέπει λοιπόν να ισορροπήσεις ένα ξηράφι μεταξύ των δικαιωμάτων των πολιτών, των δικαίων ετοιμάτων των πολιτών και των παράλογων ετοιμάτων μερικές φορές των πολιτών. Γιατί αυτό λέει η δημοκρατία, ότι ακούμε και αυτόν ο οποίος έχει άδικο. Και ξέρω ότι αυτό είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Αλλά επειδή είσαι ικανός άνθρωπος, όπως είπε και ο Πάτερ Θεόκλητος, θα τα καταφέρεις. Σε όφελο με την καρδιά μου, υγεία, προσωπική υγεία και ευτυχία σε όλους εσάς. Καλή δουλειά στους δημότες. Να είστε οικογενειακά ευτυχείς όλοι με τα παιδιά σας, του χρόνου να είμαστε εδώ και ελπίζω πιο νωρίς εγώ να έχω φύγει και να έχω εγγενιάσει το κέντρο υγείας Ελαφωνήσου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.